Η μορφωτική στέγη αυτό το χρόνο συμπληρώνει 60 χρόνια από την ίδρυσή της και με αιτία την ημέρα του βιβλίου που επίσης συμπίπτει αυτές τις ημέρες, η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου που γιορτάζεται στις 23 του μήνα, του Απρίλη, σε όλο τον κόσμο. Συνδυάσαμε τα 60 χρόνια της μορφωτικής στέγης με την χρονιά του βιβλίου και κάναμε αυτό το τετραήμερο των εκδηλώσεων. Το τετραήμερο περιέχει μια έκθεση βιβλίου που είναι από όλα τα βιβλιοπωλεία της Ιεράπετρας. Έχουμε αναλάβει εμείς την επιμέλεια και την τοποθέτηση των βιβλίων και την πώληση των βιβλίων για να μην ανακατευτούν σαν... ναι, στα οικονομικά, οι επιχειρήσεις. Και έχουμε και μια βραδιά, την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30 ώρα, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, μια βραδιά όπου ο κύριος Παναγιωτάκης, ο ιστορικός από το Ηράκλειο που έχει γράψει πολλά βιβλία, θα μιλήσει με θέμα, να σας πω ακριβώς το θέμα, η σύνταξη και η κυκλοφορία του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και θα προβληθεί και ένα σχετικό CD με την ιστορία και την εξέλιξη του βιβλίου σαν βιβλίου. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την έκθεση αυτή. Νομίζω πως ναι. Όπως αγκαλιάζει κάθε εκδήλωση της μορφωτικής στέγης. Είναι αλήθεια ότι η μορφωτική στέγη έχει κάνει πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και επιτυχημένες. Και σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζει όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Ιεράπετρα τα προβλήματα. Νομίζω ότι το βιβλίο είναι μια διέξοδος, είναι ο παράδεισός μας. Είναι ένα μάτι στον κόσμο. Διαβάζει ο Ιεραπετρίτης? Νομίζω ότι διαβάζει ο Ιεραπετρίτης. Διαβάζει, ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι διαβάζει. Και κάνουμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί με αυτόν τον τρόπο κρατάμε και τη βιβλιοθήκη Μαρία Λιουδάκη ανοιχτή, με χίλιους κόπους. Είναι αλήθεια, ακόμα και οικονομικά δεν είναι εύκολο για την Ιεράπετρα να σταθεί μια βιβλιοθήκη, αλλά το ακατόρθωτο το κατορθώσαμε με υπομονή και επιμονή. Για το τετραήμερο της γιορτής του βιβλίου, συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας έδωσε.